Το ερώτημα είναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης παρέχει αυτή τη στήριξη? Που τον κρατάει ο κ. Αυγενάκης και δεν του ζητά εξηγήσεις? Και θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ήσυχα. Μην μιλάτε από κάτω. Στις συνομιλίες αυτές, ο κ. Αυγενάκης, ο οποίος εδώ έρχεται μάλιστα και εξεγείρεται και με βαρύτατες εκφράσεις εναντίον του Πρωθυπουργού, που πριν από λίγο, εκτός από ψεύτη, είπατε και άλλες λέξεις. Ενώ κατάγεται από μια περιοχή που πράγματι υπάρχει φιλότιμο. Ο ίδιος, παρότι κατάγεται από εκεί, αντί να σπεύσει και να πει «Ναι, εγώ μίλησα με αυτούς» και να εξηγήσει γιατί μίλησα με αυτούς, τι κάνει? Απολύει τον έμπιστό του, τον φρουρό του, θέλοντας ενδεχομένως να φορτώσει σε αυτόν την ευθύνη. Δεν ξέρω γιατί. Πόσο έντιμη στάση είναι αυτή? Ο φρουρός του λοιπόν, ο έμπιστός του, συνομιλώντας με τον Μαυραγωρίτη, ο οποίος είναι συνεργάτης του Φυγόπινου και συλληφθής και συλληφθέντα χθες εμπόρων ναρκωτικών, δεν στέκεται μονάχα στις συναλλαγές, στα δώρα δηλαδή του Μαυραγωρίτη προς τον κύριο Αυγενάκη για διάφορου τύπου εξυπηρετήσεις, αλλά κατά τη συνομιλία που έχει καταγραφεί όχι από το παρακράτος, κύριε Μητσοτάκη, αλλά από τον επίσημο μηχανισμό της ελληνικής αστυνομίας που παρακολουθεί ποινικούς με εισαγγελική παραγγελία. Φέρεται να λέει ότι ο άριστος συνεργάτης σας είναι αυτός ο οποίος διευκόλυνε με προσπάθεια για να αποφυλακιστεί έναν εκ της πείρας των απαγωγέων του Παναγόπουλου. Εσείς αυτά τα θεωρείτε φυσιολογικά να συμβαίνουνε? Δεν θα ζητήσετε από τον κύριο Αυγενάκη να σας εξηγήσει τι είναι όλα αυτά? Πείτε μας μια απάντηση ότι είναι ψέματα, πείτε μας κάτι. Αν τα αυτού εσείς έρχεστε εδώ και αντί να πείτε μια κουβέντα για όλα αυτά, επικεντρώνετε την κριτική σας στο μέσο το οποίο ανέδειξε την υπάρχουσα δικογραφία. Κάντε μήνυση και στη δικογραφία, κάντε κάτι, ό,τι θυμίζετε, αλλά νομίζω ότι είσαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Και όλα αυτά, γιατί κύριε Μητσοτάκη, ανομία και εγκληματικότητα, δυστυχώς, δεν είναι μόνο η Μολότοφ. Είναι και οι εκβιαστές, είναι και οι λαθρέμποροι χρυσού, είναι και οι Siemens με τα δώρα σε πολιτικούς, είναι η διαφθορά και τα ατελείωτα σκάνδαλα του λευκού κολάρου. Και σε όλα αυτά, παρά τις δρυμύτατες κατηγορίες που ασκήσατε σε μένα ως ψεύτη, ως απατεώνα και στον κ. Παρασκευόπουλο και σε άλλους, δεν βρήκατε ούτε μία λέξη να πείτε, εσείς που λέτε τις αλήθειες. Πείτε μας μία αλήθεια για όλα αυτά. Κύριε Μητσοτάκη, το μόνο που θα σας πω κλείνοντας είναι ότι σήμερα δεν τολμήσατε να κάνετε κάτι για το οποίο όλοι θα σας έδιναν συγχαρητήρια. Να αποπέψετε τον κύριο Αυγενάκη, τον στενό σας συνεργάτη, για τις συναλλαγές του, συνδιαλλαγές του με ανθρώπους του παρακράτους, γιατί αυτοί είναι παρακράτους. Όχι οι αστυνομικοί που εξιχνιάζουν υποθέσεις του κοινοποινικού δικαίου. Δεν βρήκατε αυτό το θάρρος, και την στάση την έντιμη, να βγείτε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να πείτε ναι, ανομία δεν είναι μόνο τα εξάρχεια, ανομία είναι και αυτό όπου και όποτε συμβαίνει. Ανταυτού, για άλλη μια φορά, εκφράσατε τη βεβαιότητά σας ότι θα νικήσετε στις επόμενες εκλογές και ότου θαύματος φτάσετε στο σημείο να κατηγορείτε εμένα, εσείς, για στήριξη από τζάκι. Κύριε Μητσοτάκη, ένα θα σας πω. Ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που θα δώσει την τελική ετιμιγορία. Αλλά να είστε σίγουρος, σε καμιά χώρα του κόσμου, ούτε και στην Ελλάδα, η Siemens δεν κέρδισε εκλογές.